Γεια σας, είμαι η Χριστίνα και βλέπετε Λακουφέτο. Σήμερα θα κάνουμε μαζί cake pops, δηλαδή θα σας δώσω τη βάση για το cake pop. Είναι αυτά τα γλυκά που είναι πάνω στα γλυφιτζούρια που κάνουμε. Και θα σας δώσω τώρα πώς κάνω εγώ το πατισπάνι, δηλαδή για να κάνουμε αυτά τα υπέροχα γλυφιτζούρια από γλυκό. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 4 αυγά, 200 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και μία κουταλιά του γλυκού σπιτική βανίλια. Το πρώτο που θα κάνουμε, θα ανακατέψουμε το βούτυρο ή τη μαργαρίνη μας μαζί με τη ζάχαρη. Στο μίξερ. Τώρα βάζουμε και ένα-ένα τα αυγά. Και βάζουμε τη βανίλια μέσα, το baking powder το ανακατεύουμε μαζί με το αλεύρι λίγο και το βάζουμε και αυτό μέσα στο μείγμα. Και το αφήνουμε μετά να γίνει το μείγμα μας σφιχτό. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο και τώρα θα πάρουμε ένα, το σκεύος δεν έχει καμία σημασία, μπορείτε να πάρετε και ένα τετράγωνο πυρέξ ή εγώ θα το κάνω τώρα σε μια στρόγγυλη φόρμα. Κάτω έχω βάλει λίγη λαδόκολλα, το βάλω μέσα. Α, και κάτι ακόμα να πω, σε αυτό το στάδιο μπορείτε να βάλετε τώρα και ό,τι άλλο θέλετε, μπορείτε να βάλετε καρύδια μέσα ή κομμάτια από σοκολάτα λευκή, η μαύρη σοκολάτα ή ακόμα μπορείτε να βάλετε και κακάο μέσα. Αν θα βάλετε κακάο, να προσέξετε να μην γίνει πάρα πολύ σφιχτή η ζύμη, δηλαδή να προσθέσετε και λίγο στο κακάο, λίγο γάλα και θα το βάλετε έτσι και να κάνετε τη βάση μετά να είναι σκούρη, δηλαδή με το κακάο. Μπορείτε δηλαδή, οτιδήποτε άλλο να βάλετε τώρα ή να το χρωματίσετε και αυτό γίνεται. Το βάλω τη φόρμα μου. Έτσι. Το φούρνο θα το ανάψεις στους 180 αέρος και θα ψήσουμε για περίπου 45 λεπτά. Μετά από 45 λεπτά που το ψήσαμε, το αφήνω εγώ τελείως να κρυώσει, μέσα στη φόρμα και τώρα το βγάλω. Έτσι. Είναι τέλειο. Και μυρίζει καταπληκτικά. Έχω εδώ πέρα τη σπιτική μου μερέντα. Δεν τη χρειαστούμε. Θα τη βρείτε στο ξεχωριστό βίντεο που έχω κάνει σπιτική μερέντα. Αξίζει το κόπο, οπωσδήποτε για τη σπιτική μερέντα. Είναι πολύ νόστιμη. Την έχω, επειδή την διατηρώ στο ψυγείο, την έχω βγάλει. Και επειδή είναι λίγη σκληρή στο ψυγείο όταν είναι, την έβαλα, τη ζέστανα ελαφρώς. Και τώρα πάλι είναι ό,τι πρέπει. Έτσι πως τη θέλουμε. Αν δεν θέλετε να κάνετε την σπιτική τη μερέντα, παίρνετε κόνικη μερέντα. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Και τώρα κάνω το εξής. Για τα cake pop θα κόψουμε
το γλυκό σε κομμάτια για να μπορέσουμε καλύτερα σε μεγάλα κομμάτια. Και τώρα παίρνουμε το γλυκό και τα κάνουμε θρύψαλα. Όσο πιο μικρό μπορούμε. Και αφού κάναμε το γλυκό μας όλα σε μικρά κομματάκια, δεν θρύψαλα, θα βάλουμε μέσα τη μερέντα μας. Εκτός τη μερέντα μπορείτε να βάλετε και εσείς μαρμελάδα ή ακόμα και γκανάς. Ταιριάζει επίσης πάρα πολύ και είναι και πολύ νόστιμο. Και τώρα, μαζί με τα χέρια, τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Το ζυμαράκι μας έγινε, δηλαδή ενωθήκανε πάρα πολύ καλά τα υλικά μαζί. Θα βάλετε τόσο μερέντα, μέχρι να γίνει μία ζύμη που μπορείτε να πλάσετε ένα μπαλάκι, χωρίς να γίνει θρύψαλα. Θα κοιτάξετε μετά. Μπορεί να σας πάρει πιο πολύ ή πιο λίγο. Γι' αυτό θα δείτε, μέχρι δηλαδή θα βάλετε τόσο μερέντα, μαρμελάδα ή γκανάς, μέχρι να δείτε ότι δεν γίνεται θρύψαλα το μπαλάκι σας. Για να δώσουμε μία ομοιόμορφη όμως εικόνα στα cake pop, εγώ παίρνω για βοήθεια ένα κουτάλι για το παγωτό και τώρα παίρνω μια κοφτή δόση και πλάθω μετά τα μπαλάκια. Και έτσι κάνω μετά όλα, δηλαδή πλάθω πρώτα όλα τα μπαλάκια με αυτόν τον τρόπο. Αφού έχουμε πλάσει μετά όλα τα μπαλάκια μας, κάνουμε το εξής. Εγώ έχω λιώσει εδώ πέρα λίγη άσπρη σοκολάτα. Εσείς μπορείτε να πάρετε και μαύρη ή όποια άλλη θέλετε εσείς. Παίρνω μετά αυτά εδώ, τα cake pop stick, δηλαδή τα ξυλάκια για τα γλυκιτζούρια. Θα τα βρείτε στα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ και στα καταστήματα παντού με ζαχαροπλαστικής. Βάζω λίγη σοκολάτα στο ξυλάκι και μετά τα πιέζω μέσα, δηλαδή μέσα στη ζύμη. Έτσι τα κάνω όλα και μετά τα βάζω στη κατάψυξη για μισή ώρα να παγώσουνε, μέχρι να μπορέσω να τα χρησιμοποιήσω εγώ και να τα καλύψω τελείως με σοκολάτα και να τα διακοσμήσω με ό,τι ζαχαρωτό θέλω. Αυτή είναι η συνταγή μου που θέλω να σας δώσω για βάση για οποιοδήποτε cake pop κάνετε. Μετά φυσικά θα μπορέσετε να δώσετε και ό,τι άλλο σχήμα θέλετε εσείς. Να πάρετε κουπάτ, να κάνετε καρδιές. Υπάρχουν ειδικές θήκες που πατάτε μέσα τη ζύμη αυτήν, δηλαδή το υλικό αυτό για το cake pop, και δίνετε διάφορα σχήματα. Τα παραδοσιακά φυσικά είναι στρόγγυλα, αλλά από εκεί και πέρα, αφού έχετε τη βάση, δηλαδή συνταγή, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε και ό,τι σχήμα θέλετε να δώσετε στα cake pop σας. Εύχομαι να σας άρεσε η συνταγή. Κάντε τη συνταγή, γιατί το μπορείς και εσύ.